Το μουσείο ιδρύθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Γεωλογίας το 2008 μετά από ανασκαφή προέκυψαν όλα τα απολιθωμένα οστά που βλέπουμε. Τα οστά αυτά χρονολογούνται 1 εκατομμύριο έως 1 εκατομμύριο 200 χρόνια και ουσιαστικά έχουν βρεθεί 7 είδη ζώων. Ξεκινάμε από το μαμούθ. Το μαμούθ αυτό δεν υπάρχει πλέον στον πλανήτη, δεν ζει το ζώο αυτό, είναι το μαμούθ του Νότου, ήταν πολύ μεγαλύτερο από το σημερινό ελέφαντα. Να φανταστείτε το ομοίωμά του επί 45 φορές το κάθε κατωστό. Ο χαβλιόδοντας είναι 2 μέτρα που βρέθηκε ένα κομμάτι από το χαβλιόδοντά του. Αριστερά βλέπουμε τα δόντια από το ζώο. Πλευρά από το ζώο και 2 κομμάτια από τα πόδια του. Το δεύτερο ζώο που βρέθηκε είναι ο ρινόκερος. Ο ρινόκερος αυτός είναι διαφορετικός από το ρινόκερο της Αφρικής. Ήταν πιο μεγαλός όμως και τριχωτός συγκριτικά με το ρινόκερο της Αφρικής. Και ουσιαστικά στην προθήκη βλέπουμε κομμάτια από τα πόδια του. Μιλάμε για ένα ζώο το οποίο ήταν πολύ μικρό σε ηλικία. Στην απέναντι βιτρίνα βλέπουμε οστά από άλογα. Τα άλογα ήταν πάρα πολλά στην περιοχή εκεί, περιοχή αυτή. Εδώ βλέπουμε το κρανίο από μεγάλο σε ηλικία άλογο. Φυσικά τα άλογα εκείνη ήταν πολύ μικρότερα σε μέγεθος από τα σημερινά. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο ζώο. Είναι ο υποπόταμος. Ο υποπόταμος βρέθηκε, είναι ίδιος με τον υποπόταμο της Αφρικής, ουσιαστικά σαν μέγεθος. Εδώ βλέπουμε κάτω κομμάτια από τα πόδια του ζώου. Και εδώ βλέπουμε ένα δόντι του ζώου. Και εδώ επίσης βλέπουμε οστά από τα πόδια του υποπόταμου. Πάμε στο επόμενο ζώο, ήταν η ίανα. Η ίανα που ζούσε την εποχή εκείνη ήταν πολύ μεγαλύτερη από τη σημερινή ίανα. Εδώ το κομμάτι από το κρανίο του ζώου που βλέπουμε αφορά μικρό σε ηλικία ζώο, πολύ μικρό. Και κάτω-κάτω εκεί βλέπουμε τα κόπρανα του ζώου. Από τα οποία κόπρανα φυσικά έχουμε μάθει με τι τρεφόταν το ζώο και ουσιαστικά τρεφόταν από σάρκες και από κόκαλα άλλων ζώων. Δεν παίζει πουθενά, είναι ο μεγάκερος. Ο μεγάκερος είναι ένα ελάφι περίπου 10 φορές μεγαλύτερο από το σημερινό ελάφι. Εδώ βλέπουμε ένα κομμάτι από το κρανίο του και ένα κομμάτι από τα κέρατά του. Το ζώο αυτό δυστυχώς δεν ζει πλέον στον πλανήτη. Και εδώ βλέπουμε οστά από το ζώο. Για να καταλάβετε πόσο μεγάλο ήταν το ζώο, κοιτάξτε εδώ την οδοντοστοιχεία του. Το σημερινό ελάφι, η οδοντοστοιχεία του σημερινού ελαφιού είναι όπως είναι ένα κατσικάκι. Και τελειώνουμε με το τελευταίο ζώο που βρέθηκε. Είναι ο βίσωνας. Ο βίσωνας που βρέθηκε είναι ίδιος σε μέγεθος με το βίσωνα της Αμερικής. Και εδώ βλέπουμε ένα μέρος από το κρανίο του.